τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στον αγώνα τους και στην αγωνία τους. Δεν πειράζει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαστε πάντα κοντά σας, αυτό να το γνωρίζετε. Αύριο μάλιστα και επ' ευκαιρία μιας εγκυκλίου την οποία έστειλε η Ιερά Σύνοδος για την Ουκρανία, θα έχω έτοιμο ένα κείμενο το οποίο θα δώσουμε στη δημοσιότητα για να κάνουμε μια σύγκριση. Και τους λέω, δεν μπορεί η πρόνοια της Εκκλησίας να είναι ετεροβαρής. Έχουμε και τα δικά μας παιδιά και καλό τους Αγίους Αρχιερείς και από αυτό ακριβώς το σημείο να θυμηθούν όλους εσάς που τόσους μήνες είστε χωρίς το μισθό σας, ενώ έχετε τόσες πολλές υποχρεώσεις για τα παιδιά σας, για τις σπουδές σας, για το σπίτι σας, για τα ενίκια σας. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να δώσει ιδιαίτερη σημασία η Ιερά Σύνοδος και να ενισχύσει με κάθε τρόπο και ιδιαίτερα οικονομικό αυτή τη στιγμή, πέρα από την παρέμβασή της στην κυβέρνηση, να ενισχύσει όλους εσάς οι οποίοι αγωνίζονται. Αυτή είναι η απέτησή μας, αυτό λέει το χριστιανικό ήθος, και μαζί σας όσο μπορούμε κι εμείς θα συναγωνιζόμαστε, και να ξέρετε ότι πάντοτε, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, θα είμαστε μαζί σας. Κύριε Νταλιάνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να πάνω εδώ και το παιδί από εκεί. Εντάξει. Καλή δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Στυλιανό. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεγάλοι Σαρακοστοί. Εμείς έχουμε μεγάλη Σαρακοστή 7 μήνες. Θέλουμε την πνευματική ενίσχυση, διότι όλοι οι μαχητές πρώτα πρέπει το πνεύμα να έχει δύναμη για να ακολουθεί η συνεχεία και το σώμα, και αυτό ισχύει και για τους απεργούς πείνας, γέροντα. Είναι πράγματι μεγάλη Σαρακοστή, και επειδή και η νηστεία και η προσευχή και η εγκράτεια είναι σημαντικά πράγματα μέσα στη ζωή των ανθρώπων, απευθύνουμε και αυτό το λόγο που απευθύνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό το λιγότερο που θα φάμε σε σχέση με αυτό το οποίο θα τρώγαμε, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να το δώσουμε στους αγωνιστές αυτούς για τους μήνες που είναι χωρίς χρήματα, χωρίς υποστήριξη. Ευχόμαστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Βρισκόμαστε, βλέπετε, σε μια τέτοια κατάσταση. Θα πρέπει να την πολεμήσουμε. Θα πρέπει να σταθούμε, και μην ξεχνάτε το εξής χαρακτηριστικό, ότι εσείς οι υγειονομικοί είστε τα πρόσωπα, είστε οι επαγγελματίες εκείνοι που χάρη σε εσάς δεν ξυλώθηκε περισσότερο το πουλόβερ. Καλή δύναμη.